Πάμε να κάτσουμε στον άνθρωπο που χτες ως δημοσιογράφος έκανε τη ζημιά. Ναι, ζημιά έκανε. Ζημιά, εδώ φουρτούνια στο σύμπαν χθες. Κοντεύει να πέσει η αντιπολίτευση όλοι, σύσσωμοι. Πέφτουν από το σύννεφα. Πριν από αυτό, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Υποφάντη, ναι. Είδα ότι χαρήκατε πάρα πολύ. Με τι? Που βρέθηκε τυχερός φορολοταρίας που κέρδισε 10.000 ευρώ. Και καλώς χαρήκατε. Διότι οι άλλοι, εκλαμβάνω ως πολύ επιτυχημένο το σχόλιο που κάνατε πριν από αυτό, όλοι οι άλλοι καταναλωτές, έτσι, ημών συμπεριλαμβανομένων, με την βενζίνη να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ πάλι και με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το μόνο που μπορούμε να κερδίσουμε είναι αυτό που είπατε. Κουραζιέρα πέραμα παλούκια, τέρμα. Με τελικό προορισμό τα παλούκια που βιώνουν οι καταναλωτές κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν. Παλούκια ακούμε, μπάζα ακούμε. Δεν τα παλούκια είναι μια πολύ ωραία περιοχή της Αλαμίνας. Μια χαρά είναι, αλλά η παλούκια είναι κάθε μέρα με την ακρίβεια και στη βενζίνη και στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Σεραφείμ, χθες έκανες τη ζημιά. Τη ζημιά, δημοσιογραφικά λέμε. Έτσι, αποκαλύφθηκε εδώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σήμερα θα πρέπει να μας πούνε από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το οργάνωσε, ποια είναι η κλιμάκωση, γιατί τα σχέδια έχουν και τέτοια πράγματα. Πάμε να σε ακούσουμε. Έλα. Λοιπόν, καταρχάς και οι δύο έχουν δίκιο. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ όταν μιλάει για ότι θεσμικά έγιναν όσα έγιναν, σωστό. Θεσμικά έγιναν. Ναι, όπως λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, Κυριακή μεσημέρι βγήκε η βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη και από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Τρίτη πρωί έγιναν τα τηλεφωνήματα. Ο κ. Παπάς δεν είπε αυτό όμως. Αυτό λέω. Και οι δύο έχουν δίκιο. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για την θεσμική. Για τις θεσμικές διεργασίες. Ο Νίκος Παπάς μιλάει για τις διεργασίες που ξεκίνησαν πριν τις θεσμικές διεργασίες. Μισό λεπτό λίγο. Περίμενε. Όχι, το λέω γιατί παίζουμε τις λέξεις. Μπορεί κάποιος να μην τον είδε εκείνη την ώρα να έβλεπε Βουλή και όχι εσένα, Σεραφείμ Κοτρότσο. Κακός. Γιατί οι υπόλοιποι βλέπουν εσένα, δεν το συζητώ. Αλλά ας τον δούμε λίγο τι ακριβώς είπε, πώς το είπε και το συζητήσουμε. Ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχαν συζητήσεις χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης εδώ και κάποιες μέρες? Α, έχει υπάρξει τέτοια συνεννόηση? Ξέρω. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή λέτε ότι και πριν το δημοσίευμα του Βήματος είχε ήδη οριμάσει η σκέψη, ναι. Μπορώ να σας το πω αυτό, και αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται από βράδυ σε πρωί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πρέπει να προετοιμαστούν, είναι συγκροτημένα κόμματα τα οποία πρέπει να διαβουλευτούν, να πάρουν αποφάσεις, να μην υπάρχουν ευνηδιασμοί. Δεν θα ήθελα να πω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό θα ισχύει, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ θα ισχύει. Ένα από τα δύο. Και τα δύο, Σεραφείμ, δεν ισχύουν. Εδώ ακούμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο κάτω από τα. Κάτω από τα λέξεις. Όχι, δεν παίζουμε με τις λέξεις. Κάτω από τα ραντάρ είναι όλα αυτά. Σας πω το παρασκήνιο. Ναι. Λοιπόν, προφανώς και για να το λέει ο Νίκος Παπάς, που είναι το ισχυρότερο πολιτικό στέλεχος αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και ο Νόνο Ήτο, προφανώς ο Νίκος Παπάς είχε κάνει συζητήσεις, το λέει, με συγκεκριμένο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Ποιος είναι, πες μας. Με αφορμή, δεν θα πω όνομα, το ξέρεις. Τον γνωρίζω, ναι. Γράψε το, δώσε ένα. Και ενδεχομένως και το κανάλι μας. Ναι. Να έπαιξε το ρόλο του ως πεδίο από το οποίο εκκίνησαν αυτές οι διεργασίες. Δηλαδή κάπου να συναντήθηκαν, λοιπόν, και μετά. Σεραφείμ, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Πάντως, κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Παπά είχαν κάνει συνεννόηση με αφορμή την διαρροή των προσωπικών δεδομένων με τα Σιμακοπούλου mails, έτσι. Και θα εστρέφοντο καταρχάς προς την κυρία Κεραμέο, στην Υπουργό Εσωτερικών, θα έβαζαν μέσα και το θέμα των υποκλοπών και ήρθε μετά το δημοσίευμα και έβαλε και αυτό του Βήματος και έβαλαν και αυτό μέσα και έγινε η πρόταση δικαστική. Εκεί θέλω να σταθούμε λοιπόν, γιατί θυμάμαι εδώ τον κύριο Αλέξη Χαρίτση και στην εκπομπή μας, είχε κάνει και τη δήλωσή του στη Βουλή, είχε έρθει εδώ, ήμασταν μαζί με τον Νίκο και μας είχε πει ότι ναι, προτείνουμε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το θέμα, με αφορμή αυτό το θέμα. Και είχαμε δει τότε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα έσπευσαν να πούν ότι και εμείς θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση μομφής, όχι μαζί, αλλά ξεχωριστά ο καθένας. Και κάπου έχει χάθηκε ο Τον είχαν λιδωρήσει αρχικώς τον Αλέξη Χαρίτση ότι συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Κάτι και που έγινε και τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτό δεν προχώρησε τότε. Ναι. Έτσι, εδώ βλέπουμε, είναι η συγκεκριμένη ημέρα που έγινε. Η συνέντευξη που είχε δώσει εδώ.
Μήπως ο κύριος Παπάς αναφέρεται στις διεργασίες αυτές, δηλαδή στις επικοινωνίες που υπήρχαν Όχι. τότε για εκείνο το θέμα και απλά έμεινε πίσω αυτό, το αφήσαμε και μετά βάλαμε μια ανωτελεία, να το πω έτσι. Και ήρθε το δημοσίευμα του Βήματος. Όχι, νομίζω ότι είναι σαφής η δήλωση του Νίκου Παπά ότι είχε υπάρξει προσυνεννόηση σε αυτό το επίπεδο και ο ίδιος συμμετείχε σε αυτήν την προσυνεννόηση. Θα έλεγα ο ίδιος ήταν αυτός που συντόνιζε αυτήν την προσυνεννόηση. Mm-hmm. Από την προηγούμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνω, με αφορμή τα Σιμακοπούλου leaks και στη συνέχεια ήρθε και η μονταζιέρα στα Τέμπη του Βήματος. Λοιπόν, το δημοσίευμα με αυτό τον τίτλο και εκεί πέρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και κατετέθη η πρόταση δυσπιστίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλό το ότι βλέπουμε αυτή την κοινοβουλευτική συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ναι. Από την άλλη όμως... Δεν το βλέπει με καλό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προφανώς. Έχει πυγμούς τώρα. Προφανώς. Τώρα, και ξέρω πολύ καλά ότι χθες το βράδυ έγινε πολύ έντονη συζήτηση και στο προσκήνιο, την οποία παρακολουθήσαμε, αλλά και στο παρασκήνιο της Βουλής, καθώς όντως αυτή η δήλωση του Νίκου Παπά προσέφερε στη Νέα Δημοκρατία μία δυνατότητα να αλλάξει την ατζέντα χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί από την Ομιλία Καραμαλή. Λοιπόν, και το χειροκρότημα αυτό το... Ακούμε τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Μαρινάκη. Τι είπανε, γιατί ξαφνικά άρχισαν να μας έρχονται αλέρτ εδώ ότι μας αναφέρουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάμε να ακούσουμε. Σήμερα ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μας έκανε ακόμα σοφότερους. Τι μας είπε? Μαρτύρησε, του ξέφυγε πριν από λίγο στο άξιο 24, ότι υπήρχε και προσυνεννόηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δείτε το σχετικό βίντεο, έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, όχι απλώς αυτό έγινε με φοβερά αντανακλαστικά, αλλά προετοιμαζόταν από ό,τι φαίνεται από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπάς όμως είπε κάτι συγκεκριμένο. Είπε ότι υπάρχει προσυνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πρώτης εκδόσεως του δημοσιεύματος, το οποίο κατά τον πρόεδρό σας ήταν αυτό η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, και επομένως αυτό είναι που γεννά τα ερωτηματικά και στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Λέει ψέματα ο κύριος Παπάς? Υπεύθυνος σίγουρα είναι, χωρίς αμφιβολία. Το ερώτημα είναι αν ψεύδεται. Εδώ υπάρχουν δύο μέρη. Ο κύριος Παπάς και εσείς. Ο κύριος Παπάς είπε εμείς τα συζητάγαμε από πριν. Δηλαδή και πριν το δημοσίευμα. Δηλαδή έχοντας γνώση του δημοσιεύματος πριν αυτό δημοσιευτεί. Αυτά είπε ο κύριος Παπάς. Εσείς τώρα πρέπει να πείτε, είναι ψευτής? Φαντασίωσης. Ωραία. Ήτανε σκληρή η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, έτσι, ναι. Σκληρή. Και της Νέας Αριστεράς, που υπήρξαν έτσι από πηγές, από κύκλους της Νέας Αριστεράς, γιατί όντως δημιουργεί ένα πρόβλημα στο μέτωπο αυτό, το κοινοβουλευτικό των κομμάτων που υπέβαλαν την πρόταση δυσπιστίας, το οποίο μένει να αποδειχθεί πόσο ευκαιριακό είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ή αν μπορεί να έχει συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ δύσκολο να έχει συνέχεια. Άρα δεν θα πάνε μαζί σε ευρωεκλογές, έτσι? Όχι σε ευρωεκλογές. Όχι. Πώς να πάνε μαζί σε ευρωεκλογές? Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σεραφείμ.